Το 2023. Ερατό Κοζάκου Μαρκουλή, πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και Νίκος Κατσουρίδης, πολιτικός αναλυτής. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ήταν ένα έτος προδιάθεσης εξελίξεων το 2023. Δεν είχαμε δηλαδή εξελίξεις προς τον διάλογο και τις συνομιλίες, αλλά όλο κάτι ψήνεται. Είχαμε όμως πολλές παραβιάσεις στην νεκρή ζώνη. Κύριε Μαρκουλή, να ξεκινήσω από εσάς. Στη δική μου αντίληψη, το 2023 ήταν ακόμα ένα έτος. Συμπληρώσαμε ήδη 6 χρόνια ενός διαπραγματευτικού κενού. Δεν είχαμε δηλαδή διαπραγματεύσεις και αυτό είναι δεδομένο. Έγιναν κάποιες προσπάθειες, γιατί βέβαια ήταν ένα έτος προεδρικών εκλογών, είχαμε μία αλλαγή της διακυβέρνησης, έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος κατέβαλε κάποιες προσπάθειες, όμως θυμάστε και από τις δικές μου τοποθετήσεις στον κατάλληλο χρόνο, η προσπάθεια για τον διορισμό ενός απεσταλμένου, υψηλόβαθμου μάλιστα απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν κατέληξε πουθενά και αυτό ήταν αναμενόμενο κατά την δική μου άποψη. Όχι μόνο γιατί η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή ηγεσία δεν θα το δεχόταν ποτέ. Εδώ πέρα δεν δέχονται να είναι ο απεσταλμένος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, εκείνο το οποίο ήταν προτεραιότητα ήταν να διοριστεί απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα. Άρα το να αναλώνουμε περίπου 6 μήνες στο να θέτουμε ως προτεραιότητα το διορισμό ενός Ευρωπαίου απεσταλμένου, αυτό κατά την άποψή μου αφαίρεσε ένα πολύ χρόνο που θα μπορούσε να αφιερωθεί στην προσπάθεια και προς το Γενικό Γραμματέα και προς τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ασκήσουν τις δικές τους πιέσεις και παρεμβάσεις προς την τουρκική πλευρά, ούτως ώστε να αλλάξει τη θέση της, που για μένα αυτό είναι το εμπόδιο. Ναι. Το κυριότερο εμπόδιο αυτή τη στιγμή η θέση για τα δύο είναι κράτη. Για τα δύο κράτη. Να ρωτήσω κάτι όμως. Εμάς την εντύπωση που μας αφήνει τουλάχιστον η κυβέρνηση να έχουμε, είναι ότι αυτή η ιστορία με τον Ευρωπαίο, με την ευρωπαϊκή προσωπικότητα είναι σε εκκρεμότητα. Ότι έχει συμφωνηθεί, ότι έχει βρεθεί, έχει συμφωνήσει και ο ίδιος και απλώς περιμένουμε τώρα το ναι της Τουρκίας και τις επίσημες ανακοινώσεις. Ναι, είναι γι' αυτό που λέω ότι αυτό θα έπρεπε η προτεραιότητα θα πρέπει να ήταν ο διορισμός του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα και μετά να αναλώσουμε προσπάθεια για να διοριστεί Ευρωπαίος απεσταλμένος. Πήγαμε κάπως αντίστροφα και είναι γι' αυτό που λέω ότι πιστεύω ότι αναλώθηκε χρόνος ο οποίος θα μπορούσε να αναλωθεί. Μάλιστα. Και θα έπρεπε να αναλωθεί για την... Και διάφορα άλλα πράγματα. Θυμάστε, είχαμε μιλήσει για διάφορα ορόσημα. Το πρώτο ήταν οι εκλογές στην Τουρκία. Το δεύτερο ορόσημα ήταν η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Μετά ήταν η Γενική Συνέλευση. Δεν είδαμε να γίνεται τίποτα, να βγαίνει οτιδήποτε. Μάλιστα. Από αυτή τη διαδικασία. Κύριε Κατσουρίδη. Κύριε Μιχάλαρε, εγώ έχω μια προσέγγιση στο Κυπριακό που δεν αλλοιώνεται εδώ σε δεκαετίες. Και η προσέγγιση αυτή είναι ότι θα την επαναλάβω σε σημείο που έχω κουραστεί εγώ ίδιος, ότι η λύση του Κυπριακού δεν εξαρτάται από μας. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αν έναν πρωί Ελληνοκύπριο και Τουρκοκύπριο ως εκθαύματος θα έχουμε συμφωνήσει σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο λύσης, χωρίς να συμφωνήσει η Τουρκία, δεν θα υπάρξει λύση. Και αν ακόμα συμφωνήσει η Τουρκία, εάν μέσα από αυτό το σχέδιο δεν εξυπηρετούνται και τα συμφέροντα των 5-6 μεγάλων που διοικούν τον κόσμο, και πάλι δεν θα βρεθεί λύση και δεν είμαστε το μόνο πρόβλημα. Τούτο δεν το λέω για να δικαιολογήσω οποιασδήποτε κατά καιρούς δικές μας λαθασμένες τακτικές, προσεγγίσεις, ενέργειες, που μερικές φορές στην ιστορία του Κυπριακού άγγιζαν και το όριο του εγκληματικού λάθους. Αλλά γιατί θεωρώ ότι εάν δεν κάνεις σωστή διάγνωση, ναι, δεν θα βγάλει και τα σωστά συμπεράσματα. Έτσι, για μένα, το 23, το πιο σοβαρό στοιχείο ήταν η αναβάθμιση της τουρκικής αδιαλλαξίας και επιθετικότητας. Που δεν αφορά μόνο την Κύπρο, αλλά αυτή τη στιγμή μιλούμε για το Κυπριακό. Ναι. Και σε τι συνίσταται αυτή η αναβάθμιση, τέστε τώρα.
Μετά από πολλές προσπάθειες διαφόρων παραγόντων, διορίζεται ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα. Μάλιστα, η Τουρκία δεν απέκλεισε μόνο όσους προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οποιονδήποτε διεθνούς κύρους πολιτικό, ο οποίος μπορεί στο παρελθόν να είχε μια θέση υπέρ της Κύπρου ή αρνητική προς την Τουρκία, όπως ήταν η περίπτωση της Αυστραλού πολιτικής προσωπικότητας που είχε επιλεγεί πρώτα από τον Γενικό Γραμματέα. Αλλά και τώρα δόθηκε η συνένεση για την κυρία Γκουγιάρ. Τι λέει η Τουρκία, τι λέει ο Τατάρ συνεχώς? Θα προσέλθουμε, αν και εφόσον στον διάλογο θα συζητήσουμε τα δύο κράτη, την κυριαρχική ισότητα. Ακλώνει το αφήγημα. Ακλώνει εδώ γιατί, και αυτό θέλω να το απαντήσω. Διότι από την ώρα που εξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία και τώρα ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς, η θέση της Τουρκίας για πολλωστή φορά στα μάτια των ισχυρών έχει αναβαθμιστεί. Μάλιστα. Και αυτό επιτρέπει στον Ερντογάν να τηρά αυτήν τη στάση. Θα προσθέσω ακόμα κάτι όμως που κατά τη γνώμη μου θα παίξει σημαντικό ρόλο στις πιθανές εξελίξεις του Κυπριακού. Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας. Το αναφέρω και εδώ το σχολιάζουμε παρακάτω. Είναι μία σχέση, να το ξεκινήσουμε για να το συζητήσουμε οπωσδήποτε. Είναι μία σχέση τα ελλαδοτουρκικά, όπως λέμε, που. Δηλαδή ελλαδοτουρκικά-κυπριακό, αυτή είναι η σχέση. Από τη μία τα ελλαδοτουρκικά και από την άλλη το κυπριακό. Είναι μία σχέση κατά το δοκούν. Είναι μία σχέση η οποία εγκαταλείπεται ή συσφίγγεται αναλόγως των συμφερόντων και της εποχής. Διότι υπάρχει πλαίσιο για αυτήν. Τώρα μας έχουν ξεχάσει, ας πούμε. Ναι, αλλά υπάρχει ένα πλαίσιο για αυτήν τη σχέση. Δηλαδή, το Κυπριακό δεν είναι θέμα Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά είναι θέμα του ελλαδοτουρκικού διαλόγου υπό την έννοια ότι και οι δύο χώρες είναι εγκύτριες της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Πέραν από να μην κρυβόμαστε όμως. Όχι, δεν θα κρυφτούμε. Πλαίσιο. Δεν θα κρυφτώ. Πέραν των ιστορικών ευθυνών που έχουν και οι δύο. Για το σημείο που φτάσαμε, πέραν των δικών μας ευθυνών, και οι δύο μητέρες πατρίδες, όπως αποκαλούνταν κάποτε, έχουν μεγάλη ευθύνη για εδώ που φτάσαμε. Το κρίσιμο τώρα ποιο είναι? Η εξομάλυνση των σχέσεων γίνεται στα πλαίσια της νέας προσπάθειας των ΗΠΑ για να χτίσουν ένα σύνορο απέναντι σε εκείνους που θεωρούν εχθρούς. Σε αυτήν την προσπάθεια βεβαίως έχει θέση και το Κυπριακό, γιατί και η Κύπρος είναι σε αυτήν την αλυσίδα των φρουρίων που θέλει να οικοδομήσει η Αμερική. Άρα, αν η Ελλάδα πάει στις συνομιλίες με βάση τη θέση που διατύπωσε δημόσια ο Πρωθυπουργός σε ό,τι μας αφορά, καλώς. Ότι δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η εξομάλυνση που όλοι θα ήθελαν, εάν δεν προχωρήσει το Κυπριακό. Μάλιστα. Εάν όχι, τότε υπάρχει πρόβλημα. Σας ακούμε, κυρία Μαρκούλη. Εγώ έχω μια διαφορετική προσέγγιση και νομίζω τα έχουμε πει με τον κύριο Κατσουρίδη σε άλλες συζητήσεις. Όχι ολοκληρωτικά αντίθετη, αλλά πιστεύω ότι εάν η ελληνοκυπριακή και η τουρκοκυπριακή πλευρά, και το παράδειγμα που θα φέρω είναι το Κράμ Μοντανά, είχαμε φτάσει πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, μπορώ να πω, γιατί ήμουν και μέσα στη διαπραγματευτική ομάδα, ότι είχαμε επιλύσει ένα περίπου 80 με 85% των θεμάτων τα οποία συζητούσαμε. Βεβαίως, δύο από τα κεφάλαια, το θέμα των εγγυήσεων και της ασφάλειας, δεν είχαν συζητηθεί, δεν θα πω καθόλου. Είχε ξεκινήσει μια συζήτηση στη Γενέβη το 2017, αλλά ήταν πολύ πιο περιορισμένη από τις διεξοδικές συζητήσεις που είχαμε στα άλλα κεφάλαια. Εάν εμείς δεν φεύγαμε από το Κράμ Μοντανά και αν δίναμε ακόμα μια ευκαιρία, και εκεί βέβαια επιπλήττω και έχω επιπλήξει επανειλημμένα και τον Γενικό Γραμματέα, δεν έπρεπε να είχε τερματίσει την διάσκεψη, αλλά και δεν έπρεπε και ο δικός μας πρόεδρος να συνενέσει στον τερματισμό της διάσκεψης. Έπρεπε να καταβάλει κάθε προσπάθεια μαζί με τον Έλληνα τότε Υπουργό Εξωτερικών, ούτως ώστε να δοθεί μια ακόμα ευκαιρία για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Και αυτό σε απάντηση σε αυτό που είπε ο κ. Κατσουρίδης, ότι έστω και αν συμφωνήσουν οι δύο πλευρές, δεν μπορεί να λυθεί
το Κυπριακό, εάν δεν εξυπηρετούνται, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τα συμφέροντα και μεγάλες δυνάμεις. Δυστυχώς δεν φτάσαμε ποτέ σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, το να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές. Εγώ πιστεύω ότι αν πραγματικά συμφωνούσαν οι δύο πλευρές, θα ήταν τέτοιος μοχλός πίεσης προς την Τουρκία, εσωτερικά αλλά και διεθνώς, που θα ήταν πολύ δύσκολο για την Τουρκία να συνεχίσει. Θα λέτε δύο πλευρές, εννοείται τους Τουρκοκύπριους. Ορίστε. Θα λέτε τις δύο πλευρές, εννοείται Ελληνοκύπριοι ή Τουρκοκύπριοι. Ο κύριος Ακιντζή στόμα είχε και μιλιά, δεν είχε υποτίθεται στο συγκεκριμένο. Κοιτάξτε, δεν είχε για το θέμα των εγγυήσεων και της ασφάλειας. Τα άλλα θέματα και μιλιά είχε και άποψη είχε. Ήμουν εκεί και τον έβλεπα. Για τα θέματα της ασφάλειας και των εγγύσεων, πράγματι και στο δείπνο και αλλού δεν εκφραζόταν. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του ειδικού απεσταλμένου, δεν είναι ειδικός απεσταλμένος που θα διοριστεί, είναι προσωπικός απεσταλμένος και αυτό το έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Μετά από απαίτηση της Τουρκίας και, του κυρίου Τατάρ, θα διοριστεί προσωπικός απεσταλμένος, εμείς λέμε βέβαια ειδικός ή λέμε απλώς απεσταλμένος, και σε αυτή την περίπτωση προσωπικοί απεσταλμένοι διορίζονται σε θέματα τα οποία δεν χειρίζεται ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα δεν λογοδοτεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν λογοδοτεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας και ας λέμε εμείς ότι εφόσον ο Γενικός Γραμματέας είναι δεσμευμένος, θα είναι δεσμευμένοι και λοιπόν, αυτό είναι κάτι πολύ, πολύ σημαντικό για μένα. Αυτό υποβαθμίζει επίσης και τη σημασία του Κυπριακού στον ΟΗΕ. Όχι, απλώς αυτό που είπε ο κύριος Κατσουρίδης είναι πολύ σωστό, δηλαδή ότι έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος της Τουρκίας και όσον αφορά το ποιος θα είναι αυτός ο απεσταλμένος, το πρόσωπο δηλαδή του απεσταλμένου, αλλά και όσον αφορά το γενικό πλαίσιο των όρων εντολής και επίσης αν θα είναι για ένα εξάμηνο, για παράδειγμα. Εμείς λέμε ότι δεν ξέρουμε ότι θα είναι για ένα εξάμηνο. Ο ίδιος ο κύριος Τατάρ λέει ότι μας είπε ο Γενικός Γραμματέας ότι θα είναι για ένα εξάμηνο. Τώρα, για τον ελληνοτουρκικό διάλογο, και πάλι εγώ θα έχω μια έτσι διαφοροποιημένη θέση. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικός αυτός ο διάλογος. Θα πρέπει να συνεχιστεί. Μην ξεχνάμε ότι κατά τη διάρκεια του 2023 δεν είχαμε γεωτρήσεις, για παράδειγμα. Παράνομες γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Δεν υπήρχαν οι παραβιάσεις όσον αφορά τον ενέργειο χώρο της Ελλάδας και στο Αιγαίο. Ήταν μία περίοδος δηλαδή, η οποία ελπίζουμε να συνεχίσει και το 2024, ούτως ώστε αν δοθεί μια ακόμα ευκαιρία στο Κυπριακό, οι διαπραγματεύσεις να διεξαχθούν σε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι πιο φιλικό και να παρέχει εκείνα τα χένκια για την... Τώρα, το τι θα γίνει με την κυρία Κουεγιάρ θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε. Εάν δεν ασκηθούν πιέσεις στην άλλη πλευρά να εγκαταλείψει αυτή τη θέση, η οποία είναι εντελώς απαράδεκτη, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε εκεί που καταλήξαμε και στη Γενέβη το 2021. Δηλαδή ο Τατάρ θα λέει δύο κράτη, εμείς θα λέμε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Να τετραγωνίσουμε τον κύκλο δεν μπορούμε, δεν γίνεται τετραγωνισμός του κύκλου, ούτε στην πραγματικότητα, ούτε στα μαθηματικά δηλαδή, ούτε στην πολιτική. Επομένως, θα πρέπει να ασκηθούν εκείνες όλες οι επιρροές στην Τουρκία και στην τουρκοκυπριακή ηγεσία, ούτως ώστε να εγκαταλείψει αυτή τη θέση. Θα σκεφτώ λίγο, αυτό, κάθε φορά που λέμε για τον τετραγωνισμό του κύκλου, μου θυμίζει την απάντηση του δικτάτορα Παπαδόπουλο στους φοιτητές στο Μετσόβιο, όταν είχε πάει να μιλήσει, που θέλανε να τον ειρωνευτούν. Λέει, πώς θα τετραγωνιστεί, ποια είναι η άποψή σας για τον τετραγωνισμό του κύκλου, και λέει, δεν ξέρω για τον τετραγωνισμό του κύκλου, μπορώ όμως να σας περικυκλώσω το τετράγωνο. Λέτε να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα μας περικυκλώσουν το τετράγωνο, κύριε Κατσουρίδη, γιατί οι παραβιάσεις στην νεκρή ζώνη δεν βλέπουμε να γίνεται ανάκληση αυτών. Έτσι, στον Άγιο Δομέτιο, στην Πύλα, στη Δένια. Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια αυτού που έχω πει. Της αναβάθμισης, όχι μόνο του ρόλου, κατ' επέκταση και της επιθετικότητας και αδιαλλαξίας της Τουρκίας. Να μου επιτρέψετε να πω ότι διαφωνούμε συμφωνώντας. Γιατί το ότι εκείνον το 25% που περιλαμβάνει πάντα, πάντα την εξωτερική πτυχή του Κυπριακού, ασφάλεια, εγγύσεις, αποχώρηση στρατευμάτων, έπικη, είναι το σημείο που ανατρέπει
την προσπάθεια των δύο κοινοτήτων. Να σας θυμίσω ότι επί Ταλάτ είχαμε φτάσει σε ένα σωρό συγκλήσεις, Χριστόφια Ταλάτ. Και ένα πρωινό του Γενάρη ο Ταλάτ απέσυρε σειρά αποθέσεις και υποχρέωσαν και τον Δημήτρη Χριστόφια να αποσύρει κάποιες θέσεις. Γιατί? Γιατί δεν ήθελε ο Ταλάτ να τιμήσει αυτό που συμφώνησε. Γιατί επενέβηνε η Τουρκία. Εδώ είναι η θέση μου εμένα, ότι χωρίς την Τουρκία δεν μπορεί να λυθεί. Δεν πρόκειται να επιτρέψει η Τουρκία να φτάσει σε αυτήν τη συμφωνία. Εξού και ο κύριος Ακίντζη και ο κάθε Τουρκοκύπριος ηγέτης παραδέχεται ότι η εξωτερική ψυχή, και έχουν δίκιο, αφορά την Τουρκία. Τουρκικά είναι τα στρατεύματα. Τουρκικές είναι οι εγγύσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα τον Ελλάδο-Τουρκικό διάλογο, εγώ θα πω την εξής εκτίμηση. Αυτό το καλό κλίμα που παρακολουθούμε και είναι θετικό, είναι αποτέλεσμα ποιου γεγονότος. Την κρίση μου θα πω. Ότι ευελπιστεί ο Ερντογάν σε κέρδη από τον διάλογο. Αν δεν υπάρξουν αυτά τα κέρδη, εδώ θα είμαστε του χρόνου να ξαναμιλήσουμε πώς θα συμπεριφερθεί. Ναι, αλλά να κερδίσουμε και εμείς κάτι, όχι μόνο να κερδίσουμε. Αυτό, εδώ θα κατελήγα. Εδώ, αυτό που κάνει στην νεκρή ζώνη είναι δηλωτικό των προθέσεων του παντού. Δέστε και πώς εχειρίστηκε το Ισραήλ τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Κρύο ζεστό και τελικά αποκάλυψε το πρόσωπο του. Μάλιστα. Κατά τη γνώμη μου, η Τουρκία, η τουρκική κοινωνία, η τουρκική πολιτική ζωή, η τουρκική πραγματικότητα έχει πάρει το δρόμο της. Και αυτός ο δρόμος δεν είναι αυτός που ελπίζουν πολλοί για να έχουμε θετικές εξελίξεις. Ένα καταληκτικό σχόλιο και για τις παραβιάσεις. Επειδή αναφέρθηκε στο θέμα του Ισραήλ και της Γάζας, πιστεύω ότι αυτές οι εξελίξεις. Πολύ περιεκτικά, για να μας πάρει ο χρόνος. Ναι, πολύ περιεκτικά. Πιστεύω ότι αυτές οι εξελίξεις, τις οποίες θα πρέπει να δούμε έτσι πάρα πολύ προσεκτικά, θα έχουν σίγουρα αντίχτυπο, γιατί μιλούμε για μια νέα τάξη πραγμάτων και νέες ισορροπίες ασφάλειας με ένα οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος είναι εντελώς αποδυναμωμένος. Δηλαδή, καταβάλει απεγνωσμένες προσπάθειες ο Γενικός Γραμματέας, χρησιμοποιώντας άρθρα. Παίρνει και θέσεις, χρησιμοποιώντας άρθρα τα οποία του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που έχουν να χρησιμοποιηθούν για 50 τουλάχιστον χρόνια, και πάλι δεν κατορθώνει αυτό το οποίο θα έπρεπε να είχε κατορθωθεί. Λοιπόν, για μένα είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η κατάσταση και για το Κυπριακό, με συνέπειες και για το Κυπριακό, γιατί εμείς μιλούμε πάντοτε για ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, για υλοποίηση των ψηφισμάτων, για ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Αυτά έχουν πάει όλα περίπατο στην περίπτωση του Παλαιστινιακού. Κανείς δεν τα λαμβάνει υπόψη, ούτε το Ισραήλ, μάλιστα, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς. Άρα είναι μια πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση, την οποία θα πρέπει να δούμε και να δούμε πώς να δούμε. Αποτρέπουμε το να έχουμε δραματικές συνέπειες και στην δική μας περίπτωση. Για να δούμε το 2024 τι θα φέρει, αν και οι άνθρωποι τα φέρουν, έτσι, μόνο τους δεν έρχονται. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και καλή χρονιά. Λοιπόν, αυτά για το Κυπριακό. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε